Κυρία Υπουργέ, με μια νέα σχολική χρονιά να ξεκινά αύριο μέσα σε πρωτόγνωρες πράγματι συνθήκες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία αρκετοί από αυτούς, οι οποίοι βιώνουν, βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας. Τι έχει γίνει? Μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε, εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ του 19, από τους οποίους πίνακες αντλούνται βέβαια και οι αναπληρωτές για τη φετινή σχολική χρονιά. Η κατάρτιση τώρα αυτών των πινάκων έγινε με βάση τον νόμο 4589 του ΣΥΡΙΖΑ, τον περσινό. Ένας νόμος βεβαίως, ο οποίος θυμίζουμε ότι τσάκισε κυριολεκτικά την προϋπηρεσία και απαξίωσε το πτυχίο των εκπαιδευτικών. Φυσικά όλα αυτά οδήγησαν σε πολύ μεγάλες ανακατατάξεις και το είδαμε αυτό να συμβαίνει και με τους πίνακες της ειδικής αγωγής, όταν είχαμε και την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις. Θυμίζουμε δε ότι εδώ πέρυσι στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία διαλαλούσε ότι θα καταργήσει αυτόν τον νόμο. Φέτος με προθυμία τον εφαρμόζει και τον υπερασπίζεται, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από την κυρία Υπουργό, αποκαλύπτοντας φυσικά τον κοινό βηματισμό αυτών των κομμάτων στα βασικά ζητήματα της εκπαίδευσης. Βασικό ζήτημα βεβαίως είναι και οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Και έτσι στις προκηρύξεις αυτές, 1ΓΕ και 2ΓΕ, παρουσιάστηκαν τα ίδια προβλήματα που παρουσιάστηκαν και στις προκηρύξεις της ειδικής αγωγής λίγους μήνες νωρίτερα, αλλά τώρα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που μένουν εκτός πινάκων, καθώς η αίτησή τους απορρίφθηκε από τον ΑΣΕΠ. Ξέρετε γιατί? Εξαιτίας μιας προβληματικής διαδικασίας ενός παραβόλου των 3 ευρώ, παρακαλώ. Παραπέρα, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά λάθη και στο πέρασμα των στοιχείων πολλών εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα πότε να μην προσμετράται σωστά η προϋπηρεσία, πότε να υπολογίζονται λάθος κριτήρια μοριοδοτούμενα ή ακόμα και να εξαφανίζονται, ναι, να εξαφανίζονται ολόκληρα πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας, όπως μας έχει καταγγελθεί χαρακτηριστικά από εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί διετούς φοίτησης που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν την εξομοίωση των πτυχίων τους, εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κυρία Υπουργέ, έχουν πίσω τους προϋπηρεσία 10, 15 και 20 ακόμα ετών. Και οι αιτήσεις βεβαίως των οποίων απορρίφθηκαν και αυτών. Όλοι παραπάνω τώρα εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν ένσταση, να πληρώσουν ένα 20 ευρώ, χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το πότε και για το αν θα δικαιωθούν. Για όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και το γνωρίζετε και από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, αλλά και από τον συνήγορο του πολίτη. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, και σας ακούνε, πιστέψτε με, με αγωνία χιλιάδες από αυτούς που παρακολουθούν τη σημερινή συζήτηση, σας ρωτάμε τι θα κάνετε σε πολιτικό αλλά και σε νομικό επίπεδο, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί κανένας υποψήφιος από αυτές τις προκηρύξεις, καθώς και από τις αντίστοιχες για την ειδική αγωγή, λόγω της μη καταβολής ενός παραβόλου ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών προβλημάτων του συστήματος. Τι θα κάνετε για να ενταχθούν όλοι αυτοί οι πίνακες, να ενταχθούν στους πίνακες όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν την εξομοίωση, εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, το ξαναλέω, να προσμετρηθούν όλα τα υπαρκτά προσόντα από τους υποψηφίους και βεβαίως τι θα κάνετε, αν και σε αυτό το ζήτημα είναι γνωστή η απάντηση, ωστόσο σας ρωτάμε εμείς τι θα κάνετε για τη μόνη πραγματική ριζική ουσιαστική λύση για το καλό των μαθητών πρώτα απ' όλα, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, για τη μονιμοποίηση όλων αυτών των χιλιάδων, των δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών που δουλεύουν όλα τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ακόμα και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες τα σχολεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Λάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Δελή, έχετε μεγάλη εμπειρία ως κοινοβουλευτικός. Και νομίζω ότι χρόνια τώρα ακούτε και ακούμε και ακούει η κοινωνία για την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνησή μας και υπέγραψε πράγματα, έκανε πράξη μόνιμους διορισμούς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
που γίνονται μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και για πρώτη φορά μετά από πάνω από 10 χρόνια προχωρούν μόνιμοι διορισμοί στη γενική εκπαίδευση. Από εκεί λοιπόν που είχαμε, συνολικά είχαμε, παράπονα για το γιατί δεν γίνονται διορισμοί, τώρα που γίνονται οι διορισμοί έχουμε εκ νέου συγκεκριμένα παράπονα, διότι όπως σωστά παρατηρείτε έχει επισημανθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο το έχουμε συζητήσει και μαζί, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα Πολάκης. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχετε θέσει το θέμα του παραβόλου στην ερώτησή σας. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, το ζήτημα της απόρριψης υποψηφίων λόγω μη πληρωμής παραβόλου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Και όπως ξέρετε, ο αρμόδιος υπουργός που επιπτεύει το ΑΣΕΠ, ο Υπουργός Εσωτερικών, έκανε δήλωση πριν από κάποιο διάστημα εδώ στη Βουλή ότι εξετάζει το θέμα με το ΑΣΕΠ και ότι θα το συζητήσει αναλυτικά με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Αφορά αμιγώς τη διαδικασία που επιβάλλει το ΑΣΕΠ, τη διαδικασία ακριβώς συμμετοχής των υποψηφίων σε αυτή την προκήρυξη. Εξυπακούεται ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να βρεθεί λύση. Και εννοείται ότι θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις όποια λύση προκρίνει το αρμόδιο όργανο. Θυμίζω κιόλας ότι εκτός των όλων το ΑΣΕΠ πρόκειται και για μια ανεξάρτητη αρχή. Τώρα, έρχομαι σε ζητήματα που θέτεται στην ερώτησή σας αναφορικά με τυχόν ζητήματα στην κατάρτιση των πινάκων, ενδεχομένως λάθη που επικαλούνται οι υποψήφοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέπεται η διαδικασία των ενστάσεων, ώστε να αποκατασταθούν τυχόν τέτοια ζητήματα εφόσον επιβεβαιωθούν. Έχουν ήδη υποβληθεί, από όσο πληροφορούμε, σχετικές ενστάσεις από τους υποψηφίους και το ΑΣΕΠ ήδη τις εξετάζει. Έχουμε ζητήσει και εμείς από τη μεριά μας αυτή η εξέταση να προχωρήσει το γρηγορότερο δυνατόν, προκειμένου ακριβώς να οριστικοποιηθούν οι πίνακες και να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των υποψηφίων, οι ενστάσεις τους, αν θέλετε, λάθη που επισημαίνουν ενδεχομένως την κατάρτιση των πινάκων. Έχετε θέσει την ερώτησή σας, δεν το αναφέρατε τώρα, και ένα άλλο ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς διετούς φοίτησης. Σχετικά με τη μη συμπερίληψη εκπαιδευτικών διετούς φοίτησης προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες για τους κλάδους ΠΕ60 νηπιαγωγούς και ΠΕ70 δασκάλων. Εδώ είναι σαφές ότι με αριθμό 1ΓΕ προκήρυξη του ΑΣΕΠ ρητά δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για τη δυνατότητα συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς αυτούς διετούς φοίτησης. Άρα με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο που εκδόθηκε ο συγκεκριμένος νόμος, δεν υπάρχει δυνατότητα για το δικαίωμα αυτό συμμετοχής. Όπως είπα και προηγουμένως στον αγαπητό κύριο Κυγέροχλου, είναι σαφές ότι πράγματι, το είχαμε πει, εμείς είχαμε πάρα πολλές διαφορές με αυτό το πλαίσιο. Πλην όμως, τι θέλαμε, να μην προχωρήσουν μαζικά οι διορισμοί, αυτοί οι διορισμοί τους οποίους συγκεκριμένα ζητάτε κι εσείς. Δεν θέλαμε να προχωρήσουν οι διορισμοί, δεν θέλαμε νέους πίνακες, δεν θέλαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας να γίνουν μόνιμοι διορισμοί ειδικής αγωγής, να για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια να γίνουν μόνιμοι διορισμοί γενικής εκπαίδευσης. Θέλαμε να περιμένουμε και άλλα χρόνια. Λοιπόν, εμείς κρίναμε ότι υπερέχει η ανάγκη να στελεχώσουμε ουσιαστικά το εκπαιδευτικό, το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. Και παρά τις σημαντικές αντιρρήσεις που είχαμε επί του νόμου, προκρίναμε το να προχωρήσουμε προκειμένου να μπορούμε σήμερα, με αυτή τη νέα σχολική χρονιά και παρά τις κασάνδρες που λέγανε δεν θα προλαβαίναμε, να είμαστε σε θέση να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με για πρώτη φορά στην ιστορία μόνιμους διορισμένους μέσω ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Υπουργέ, ελάτε, κύριε συνάδελφε. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, το πόσο ανεπαρκής είναι ο αριθμός των διορισμών, των μόνιμων διορισμών, στην ειδική αγωγή, φαίνεται και από τις προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι οποίοι φτάνουν τις 25.000. Και θα χρειαστούν μάλλον άλλοι τόσοι για να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευση και στη γενική και στην ειδική αγωγή. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα στο οποίο αφορά η ερώτησή μας. Νομίζω, κυρία Υπουργέ, ότι απογοητεύσατε με την απάντησή σας πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι για χρόνια πραγματικά δίνουν την ψυχή τους στα πιο απομακρυσμένα σχολεία της χώρας για την εκπαίδευση των παιδιών. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, ξέρετε, η δική σας κυβέρνηση, που ενώ μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο το αναγνωρίζετε βεβαίως θεωρητικά ότι υπάρχει, παρά το ότι μπορεί να το λύσει η κυβέρνησή σας αυτό το πρόβλημα, επιμένει να το κάνει μπαλάκι κυριολεκτικά,
από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον ΑΣΕΠ στο Υπουργείο των Εσωτερικών και ούτω καθεξής. Όντως, εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών, όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, είχε δηλώσει ότι θα συζητήσει με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Το θέμα έχει κολλήσει. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες προσλήψεις εκπαιδευτικών από αυτούς τους νέους πίνακες, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί και ερώτηση, γιατί ενώ σας προτάθηκε και από το κόμμα μας, από το ΚΚΕ, με τροπολογία, ρύθμιση, νομοθετική, ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, εσείς την απορρίψατε, όπως σας είχε προτείνει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από λίγους μήνες για την ειδική αγωγή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσετε για όλα αυτά. Και έτσι το αποτέλεσμα όλων αυτών, κυρία Υπουργέ, είναι ότι έχουμε για άλλη μια φορά εκπαιδευτικούς που ενώ εργάζονταν όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπαμε, τώρα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός δουλειάς, όχι μόνο για φέτος, για τη φετινή σχολική χρονιά, αλλά για τα επόμενα 3 χρόνια. Είτε γιατί παραπλανήθηκαν από μια προβληματική λειτουργία του συστήματος, θεωρώντας ότι το παράβολο πληρώθηκε, είτε γιατί άλλοι, παρά το ότι το πλήρωσαν με το e-banking, τελικά φαίνεται ότι δεν το πλήρωσαν και πετιούνται και αυτοί εκτός συστήματος, όπως πετιούνται, όπως είπαμε, εκπαιδευτικοί. Αυτό και αν είναι αμαρτία, αυτό και αν είναι αδικία, αυτό και αν είναι απανθρωπιά, εκπαιδευτικοί με 10, 15, 25 χρόνια, που ήταν μέχρι τώρα θεωρούνταν ικανοί να μορφώνουν, να παιδαγωγούν τα παιδιά του ελληνικού λαού, τώρα εξαιτίας ενός νόμου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον οποίο εφαρμόζετε εσείς, να πετιούνται τώρα από την εκπαίδευση. Όπως είναι απάνθρωπο να ακυρώνονται τα όνειρα και οι προσδοκίες χιλιάδων εκπαιδευτικών εξαιτίας των τεχνικών λαθών και προβλημάτων του ηλεκτρονικού συστήματος ή επειδή αυτό το σύστημα, το ηλεκτρονικό, εξαφανίζει, όπως είπαμε, ακόμα και από εκπαιδευτικούς με 10 χρόνια υπηρεσία, τα πιστοποιητικά παιδαγωγικής απάρκειας που καταθέτουν επίσημα και έχουν όλα τα στοιχεία για αυτά. Ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα, και το γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, αν δεν τα λύσετε και κατά πως φαίνεται δεν έχετε σκοπό να τα λύσετε, θα κοστίσουν σε αυτούς τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς μια θέση εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την προϋπηρεσία τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την προσωπική τους ζωή. Γιατί όσον γίνει δεκτή η ένσταση, μια που μιλήσατε για την ένσταση, θα έχουν χάσει ήδη τη φετινή χρονιά, μα μια που και οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ δεν φημίζονται για την ταχύτητά τους. Ενώ όσον η ένσταση απορριφθεί, εκτός από τη φετινή, θα χάσουν, κυρία Υπουργέ, και τις επόμενες 2 χρονές και θα περιμένουν πια το 2023 να δουν αν μπορούν να εργαστούν. Η ευθύνη που σας βαραίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έστω και τώρα στο παραπέντε, μια που αύριο ξεκινάει η σχολική χρονιά, έχουμε λίγες μέρες ακόμα περιθώρια μέχρι το άνοιγμα των σχολείων, δεν ξέρουμε αν θα γίνει στις 7 ή στις 14, να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, να συμπεριληφθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους πίνακες και να μπορέσουν να εργαστούν. Να καταργηθεί δηλαδή στην πράξη και με τον τρόπο αυτό, σε ένα βαθμό, αυτός ο νόμος κυριολεκτικά Καρμανιόλα 4589 για τους εκπαιδευτικούς, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αρένα ανταγωνισμού, στην οποία αρένα, εκτός από αυτό το αέναο κυνηγητό των ακριβοπληρωμένων προσόντων και με το οποίο και εσείς συμφωνείτε, φτάνει να οδηγεί ακόμα και σε απολύσεις. Νομίζουμε ότι και περιμένουμε έστω την ίστατη ώρα να δώσετε μια πολιτική λύση, να συνεννοηθείτε με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και γρήγορα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε.